Καλωσορίζουμε τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον στρατηγό κ. Γεώργιο Καμπά στο Μιλτέρ. Κύριε αρχηγέ, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ και αρκετές ώρες για την εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, από την κακοκαιρία. Πώς βλέπετε όλη αυτή τη συζήτηση και πώς είδατε την μέχρι στιγμής εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων? Καταρχάς να εκφράσω τη βαθιά μου οδύνη για την καταστροφή αυτή την τεράστια και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα για τις ανθρώπινες ζωές οι οποίες χαθήκανε και ελπίζω αυτοί οι αγνοούμενοι υπόλοιποι που υπάρχουν, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς, τουλάχιστον να είναι αγνοούμενοι και κάποια στιγμή κάπου να βρεθούν οι άνθρωποι. Από εκεί και μετά όσον αφορά για όλα τα υπόλοιπα που γίνανε, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία ουσιαστικά προβληματίζουν και εμένα, αλλά πιστεύω και το σύνολο του ελληνικού λαού, ανεξαρτήτως πολιτικών αποχρώσεων, και αυτό πρέπει να το τονίσω, διότι πλέον πρέπει για μερικά σοβαρά θέματα, όπως είναι όλες αυτές οι καταστροφές, η κλιματική αλλαγή, αλλά και η αντιμετώπιση μας, το πώς αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να είναι πάνω από τα πολιτικά όρια και θα πρέπει να τα βλέπουμε όλοι με ρεαλισμό. Διότι διαφορετικά, εάν σταματήσουμε σε αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής και όχι μόνο και για τις πλημμύρες αλλά και για τις φωτιές, στο επικοινωνιακό, το πώς δηλαδή θα διαχειριστούμε επικοινωνιακά την όλη αυτή κατάσταση, είναι άδικο για αυτή τη χώρα και για αυτό το λαό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε ρεαλιστικά. Τα ερωτήματα λοιπόν τα οποία ξεκινάω και βγαίνουν προς τα έξω από μένα είναι το πρώτο και το κυριότερο, ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί πριν από 3 χρόνια παρόμοια περίοδο στην ίδια περιοχή, θυμάμαι. Πάλι εκεί στην περιοχή της Καρδίτσας, Τρικάλων, όχι στο Βόλο ευτυχώς, λεγόταν Ιαννός από ό,τι θυμάμαι αυτή πάλι η τεράστια πλημμύρα. Δεν ξέρω από τότε, βεβαίως βγήκανε, υποθήκανε πάρα πολλά, γίνανε πολλές ανακοινώσεις, δόθηκαν πολλές υποσχέσεις, φαντάζομαι και τοπικά, αν και δεν προέρχομαι από εκείνη την περιοχή. Παρόλα αυτά όμως δεν ξέρω αν έγινε κάτι ή αν αυτό που έγινε ήταν αποτελεσματικό, διότι είδαμε ότι τώρα που προφανώς, διότι δεν θέλω να είμαι άδικος, οι συνθήκες και η σφοδρότητα του φαινομένου αυτού ήταν πολύ πιο μεγάλο, παρόλα αυτά εάν είχε γίνει κάτι φαντάζομαι ότι θα είχε κάπως επιμεριστεί το όλο θέμα. Κάτι το οποίο δεν το είδαμε. Αντιθέτως, βλέπουμε ακόμα και αυτή τη στιγμή και ο Πηνιός να έχει πλημμυρίσει, να έχει φουσκώσει και να αρχίσουν να κινδυνεύουν, από ό,τι διάβασα πριν από λίγο, πλέον τα νερά να μπαίνουν, να έχουν πει και μέσα στη Λάρισα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτά τα οποία υποθήκαν τότε δεν γίνανε ή τέλος πάντων δεν γίνανε όπως θα έπρεπε να γίνουν. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να προχωρήσω κάτι παραπάνω σε αυτό το θέμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι τοπική αυτοδιοίκηση. Για το στρατό όμως, για το οποίο και γνωρίζω και έχω άποψη, γιατί έχω αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν, νομίζω ότι εκείνο το οποίο είδα είναι ότι παρόλο που έχει τεράστιες δυνατότητες ο στρατός, παρόλο που στην περιοχή, και θα τις αριθμίσω, υπάρχουν 2 ταξιαρχίες πάρα πολύ κοντά, η μία του Λιτοχώρου, τεθωρακισμένη ταξιαρχία, και η άλλη του Βόλου, που και αυτή έχει αρκετά τεθωρακισμένα και γενικότερα οχήματα γενικής χρήσεως, τα ψηλά που λέμε, δηλαδή να είναι ψηλά για να μπορούν να μπουν και σε πολλά νερά μέσα. Είδαμε ότι και εκτός από αυτό υπάρχει μια μονάδα ολόκληρη ρωσικής προέλευσης γεφυροσκευής μέσα στη Λάρισα, όπως επίσης και αρκετές άλλες μονάδες διαφόρων τύπων διοικητικής μερίμνης περισσότερο, είδαμε ότι όλα αυτά ενεργοποιηθήκανε από εχθές το μεσημέρι και μετά κατά βάση, τις πρωινές ώρες τέλος πάντων, μετά τις 10-11 η ώρα από ό,τι είδα. Πριν από αυτό βεβαίως υπήρχε πάλι ενεργοποίηση, δεν θέλω πάλι να είμαι άδικος, αλλά ήτανε στάγδιν, δηλαδή ήτανε σε πολύ μικρούς ρυθμούς, οι οποίες από ό,τι είδαμε λόγω του φαινομένου, το οποίο ήταν τεράστιο και νομίζω ότι αυτή την αίσθηση την είχαν η πολιτική προστασία, δεν έγινε όπως έγινε. Θα μου πείτε, φταίει ο στρατός για αυτό το πράγμα? Όχι, πρόπατα δεν φταίει το προσωπικό του στρατού, γιατί αυτοί όπου διαταχθούν θα πάνε. Έχουν ξαναπάει, το έχουν αποδείξει και μάλιστα
πολλές φορές και εγώ θυμώνω, διότι βλέπω να τους εκμεταλλεύονται, δηλαδή τη δυνατότητα αυτή να την εκμεταλλεύονται πέρα του κανονικού και του λογικού, γιατί όπως λέω είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζητάνε τίποτα και δουλεύουν με αυταπάρνηση. Παρ' όλα αυτά, θα έπρεπε να υπάρχει πολύ καλύτερο συντονισμός μεταξύ της πολιτικής προστασίας που έχει και τον πρώτο λόγο σε όλη αυτή την κατάσταση με τις ένοπλες δυνάμεις. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν έγινε. Τους λόγους θα πρέπει να μας τους εξηγήσουν. Εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω. Διότι, ναι μεν, η πολιτική προστασία είναι αυτή η οποία θα μας καλέσει, αλλά και η δική μας, η μεγάλη, η πολύ μεγάλη των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός ή τέλος πάντων κάποιοι σε τέτοιο επίπεδο, σε αυτό το επιτελείο, για τις ενόπλες δυνάμεις μιλάω, θα έπρεπε αμή τι άλλο να έχουν δώσει να καταλάβει η πολιτική προστασία το τι δυνατότητες έχει ή το τι μπορεί να κάνει ή πώς μπορεί να βοηθήσει, έτσι ώστε να το δούνε και να μην πω να ξυπνήσει η πολιτική προστασία, τέλος πάντων να δει πράγματι και μία άλλη επιλογή και μία άλλη εναλλακτική από αυτή την οποία είχαν αρχικά και δουλεύαν μόνο με την πυροσβεστική και με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Κύριε Αρχηγέ, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε και ήθελα να σας το ρωτήσω, γιατί τώρα θα γίνει εδώ ένα μπαλάκι πινκ-πονγκ. Δηλαδή, οι πολιτικοί θα λένε «Α, δεν ξέραμε ποιες ακριβώς ήταν οι δυνατότητες» και η στρατιωτική ηγεσία, ο αρχηγός Γιεθά, θα πει ότι εγώ ό,τι μου ζητήσαν έδωσα. Επειδή έχετε κληθεί να διαχειριστείτε τέτοιες καταστάσεις και στο τέλος του στρατού όταν ήσασταν, ως στρατιωτικός, ως αρχηγός, έχετε το δικαίωμα να επιμείνετε κατά κάποιο τρόπο στην πολιτική ηγεσία, ναι, και ασφαλώς. Να υπάρχει και ένα, δύο, τρία. Εγώ θα θυμάμαι δύο περιπτώσεις. Μια στιγμή μου είπατε στο Δέλτα Σώμα, όταν πλημμύρισε η Σαμοθράκη, ήταν Σεπτέμβριος πάλι, τέλη Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τους Παρμενίωνες, θυμάμαι. Από μόνος μου ήμουν αυτός ο οποίος προώθησα με δυνάμεις μηχανικού και προσωπικό στο λιμάνι τότε, θυμάμαι, της Αλεξανδρούπολης. Δεν τους έβαλα μέσα, διότι δεν είχα το δικαίωμα να τους στείλω στη Σαμοθράκη. Πλην όμως προσανατόλισα, όπως λέμε στρατιωτικά, δυνάμεις τέτοιου τύπου προς την περιοχή στην οποία ήξερα ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν και θα μου ζητάγαν βοήθεια. Όχι γιατί ήξερα, διότι πράγματι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες, τέλος πάντων, και στις τοπικές και στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική. Άρα λοιπόν, όπως επίσης και στην Κρήτη, θυμάμαι όταν πνίγηκε το 19 εκεί η περιοχή Χανίων και Ρεθύμνου και σπάσαν κάποιες γέφυρες, θυμάμαι δώσαμε διαταγή και ετοιμαστήκανε οι γεφυροσκευές από το στρατόπεδο εδώ πέρα στην Αθήνα για να φορτωθούν στο καράβι και πράγματι μετά από λίγες ώρες ζητήθηκε η βοήθειά μας για να πάμε κάτω, διότι συγχρόνως το λέγαμε κιόλας, ότι ξέρετε εμείς έχουμε αυτό, έχουμε το άλλο, τους έχουμε έτοιμες, μπορούμε να βοηθήσουμε. Με λίγα λόγια, σε μια τέτοια περίπτωση, αν κιόλας ο κόσμος όχι είναι άπειρος, αλλά τέλος πάντων βομπαρδίζεται από χιλιάδες αιτήματα εκείνη τη στιγμή και έχει πολλά να αντιμετωπίσει και μιλάω για την πολιτική προστασία, το να βρεθεί κάποιος απ' έξω ή κάποιος ο οποίος γνωρίζει την κατάσταση και έχει δυνατότητες, βλέπει ένοπλες δυνάμεις και να πει ξέρεις, εγώ έχω αυτό, έχω αυτό, έχω αυτό στην περιοχή, μπορώ να συνδράμω, νομίζω ότι υποβοηθητικό είναι. Άρα, γι' αυτό και το σταματάω εκεί, είναι θέμα συντονισμού. Έπρεπε να υπάρξει καλύτερο συντονισμός, κάτι το οποίο δεν υπήρξε. Βεβαίως, καταρχάς, με ευθύνη της πολιτικής προστασίας, αλλά όπως πολύ σωστά τονίσατε και προηγουμένως, νομίζω ότι και οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο, εκτός από το να δώσουν ό,τι τους ζητάνε, και αυτό έλειπε να μην το κάνουν, άλλωστε από την κοινωνία είμαστε, από την κοινωνία προερχόμαστε, στην κοινωνία καταλήγουμε, ήταν ένοπλες δυνάμεις, αυτή μας πληρώνει. Παρόλα αυτά θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να δηλώσουμε, αν όχι τις δυνατότητές μας, και την παρουσία μας. Κύριε Αρχηγέ, επειδή πολλές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις σας είχατε μιλήσει για για αυτό το τρελοκομείο που ζούμε με την κούρσα εξοπλισμών και επειδή είδαμε και στην προεκλογική περίοδο πολλές εξαγγελίες για διάφορα έτσι, πανάκριβα οπλικά συστήματα,
Ζούμε αυτές τις μέρες, θα έλεγα, κάτι που δυστυχώς σας δικαιώνει. Μας στέλνουν μηνύματα διάφοροι αναγνώστες, στρατιωτικοί αλλά και μη στρατιωτικοί, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει, αν τα έχουν μετρήσει καλά, περίπου 30 ελικόπτερα στην περιοχή. Super Puma, NH90, Chinook. Αντιθέτως, πολλοί πολίτες οι οποίοι βλέπουν τις τηλεοπτικές μεταδόσεις διαπιστώνουν ότι κυρίως πετάνε ιδιωτικά ελικόπτερα, τουλάχιστον χθες ισχύει αυτό, δεν ξέρω τι συμβαίνει μέχρι αυτήν την ώρα στην περιοχή. Και αναρωτιέται κανένας τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, ούτε εγώ έχω άποψη το τι συμβαίνει. Φαντάζομαι ότι δεν είναι καθυλωμένα. Ή μάλλον θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι καθυλωμένα από τις φωτιές τις καλοκαιρινές και να έχουν τελειώσει οι ώρες πτήσης τους. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα πτητικά μέσα έχουν κάποιες συγκεκριμένες ώρες πτήσης. Όταν τελειώσουν αυτές, δεν μπορούν να πετάξουν μετά, διότι είναι πολύ επικίνδυνα για να πέσουν και ουσιαστικά περιμένουν τη σειρά τους για να, να κάνουν τη συντήρηση τη 200ωρη ή τέλος πάντων ό,τι προβλέπεται για το κάθε ένα από αυτά τα ελικόπτερα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι καθυλωμένα από κάτι τέτοιο ή από άλλες βλάβες. Τώρα από και μετά, όπως είπατε και εσείς, αλλά είπα και εγώ, θεωρώ ότι είναι κακός συντονισμός. Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν άρχισε και πλημμύριζε και ο Βόλος που στην αρχή που πλημμύρισε και προς το Πήλιο εκεί, αλλά όταν άρχισε και από προχθές το βράδυ να πλημμυρίζει και η πεδιάδα εκεί στην περιοχή της στη Θεσσαλία, στην περιοχή της Καρδίτσας του Παλαμά, έπρεπε τα ελικόπτερα τα οποία έχουμε ένα αεροδρόμιο της στρατιωτικής, το στρατιωτικό αεροδρόμιο, είναι στην περιοχή του Στεφανοβικίου, δηλαδή πάρα πολύ κοντά από την περιοχή. Εκεί υπάρχουν αρκετά ελικόπτερα του στρατού Ξηράς. Επίσης, εκεί κοντά υπάρχει το πολεμικό αεροδρόμιο που είναι στη Λάρισα, τη Αγχιάλου, με τα γνωστά πράγματα που γίνανε τελευταία. Δηλαδή, υπάρχουν στην περιοχή τεράστιες δυνάμεις, στις ένοπλες δυνάμεις, με πολλές δυνατότητες και πτυτικές και οχήματα. Γιατί, μια και μου είπατε αυτό, να πάω και κάτι σε πιο στρατιωτικό. Όλα αυτά έχουμε πάρα πολλά Mi 113 σε εκείνη την περιοχή. Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τα οποία είναι πλέουνε κιόλας. Είναι πλέουνε, κινούνται μέσα σε μια λίμνη, σε ένα ποτάμι, κινούνται και αμφίβια μέσα. Ναι. Ακόμα και τέτοιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Δεν ξέρω βέβαια τις συνθήκες, το βάθος και ούτω καθεξής. Αυτά τα ξέρουν εκεί επί τόπου, αλλά θα μπορούσαν ακόμα και τέτοια να προωθηθούν, να βοηθήσουν σε κάποιο χρόνο ή σε κάποια μέρη που είναι πολύ βαθιά τα νερά. Υπήρχαν πολλές δυνατότητες. Θεωρώ ότι ήταν κακός συντονισμός και αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι τελικά αυτό, επαναλαμβάνω, χωρίς κάποια κριτική πολιτικής φύσης, αυτό το επιτελικό κράτος το οποίο πρεσβεύεται, και καλό θα ήταν να υπάρχει ένα τέτοιο επιτελικό κράτος για να λειτουργούμε έτσι, δεν το βλέπουμε να αποδίδει ή τέλος πάντων να λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει. Δυστυχώς έχουμε 935.000 καμένα στρέμματα στον Εύρο, κύριε Αρχηγέ, και αν θυμάμαι καλά γύρω στα 720.000 στρέμματα πλημμυρισμένα πλέον. Σαφώς και δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτελικό κράτος. Και είπατε για τον Εύρο, μια κουβέντα, ένα λεπτό. Mm-hmm. Το 1 τρίτο του Εύρου κάηκε. Το 1 τρίτο του Εύρου ήταν και μάλιστα το δασικό μέρος του Εύρου. Αυτό έχει επεκτάσεις και στην εθνική άμυνα και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και γι' αυτό και να πούμε μερικά πράγματα, γιατί χρειάζεται πλέον επαναξιολόγηση και επανασχεδίαση, όλη η σχεδίαση της αμυντικής διάταξής μας εκεί πάνω. Υπάρχουν κάποιοι στρατιωτικοί, δύσκολη άποψη που θα σας μεταφέρω, που λένε ότι ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε να μην γίνει ο Παρμενίωνας φέτος και το οικονομικό όφελος από αυτή την αναβολή να δοθεί σε τέτοιες ενέργειες που περιγράψατε μόλις. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς τώρα ως στρατηγός. Καταλαβαίνω ότι σας αρέσουν οι ασκήσεις. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση το κακό είναι ότι δεν έγινε και πέρσι ο Παρμενίωνας. Ναι. Και αυτά είναι μηνύματα που πρέπει να δίνονται και προς τους απέναντι. Γιατί αυτές όλες οι μεγάλες ασκήσεις, οι διακλαδικές, δεν είναι μόνο για να εκπαιδεύουν το προσωπικό μας, έχουν και άλλους πολύ σημαντικούς λόγους ύπαρξης και εκτέλεσης. Βεβαίως, τώρα περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι πράγματι πρέπει να επαναξιολογηθεί το όλο θέμα. Υπάρχουν αυτοί που μας κυβερνούν,
οι οποίοι, και αυτοί που διοικούν τις ενόπλες δυνάμεις, θα πρέπει να τα σκεφτούν αυτά τα πράγματα και, όπως είπα, και για τους εξοπλισμούς που πολύ σωστά είπατε, το είπατε νωρίτερα, θα πρέπει να προτεραιοποιηθούν πλέον αυτή τη στιγμή οι ανάγκες όχι μόνο του στρατού, αλλά της χώρας και της κοινωνίας μας, και βάσει αυτών να κινηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρχηγέ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.